καλωσορίζοντας στο πλαίσιο του δελτίου την κυρία Ελένη Χερέτη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάκη. Κυρία Χερέτη, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Επίσης, μια χαρά, εσείς? Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εσείς, το ίδιο. Λοιπόν, πείτε μας για την Ελένη Χερέτη. Ξέρουμε ότι είναι η πρόεδρος των περιπτεριούχων, αλλά νομίζω ότι εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα πρέπει να συστηθείτε στους ίδιους τους πολίτες, στους ίδιους τους... Από το 2009 και μετά οι πολίτες έχουν ακούσει, φαντάζομαι, αρκετές φορές το όνομά μου και τη δραστηριότητα και τους αγώνες που έχω κάνει στον κλάδο μου. Χερέτη Ελένη, πρόεδρος περιπτεριούχων και καπνοβολών Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό είμαι. Είμαι στα κοινά από το 2007, θα έλεγα, και μετά, επανιδρύοντας ένα σύλλογο των Αταφού Κερέτηδων, και από εκεί και πέρα, αγαπητή Αγγέλα μου, προχωράμε. Επέλεξα να είμαι με τον κύριο Καραμαλάκη, συγγνώμη γιατί είμαι και στη δουλειά, Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, ναι. Για τον άνθρωπο που εργάζεται δεν έχεις να πεις κάτι, απλά καταλαβαίνεις. Σωστά. Επέλεξα λοιπόν τον κύριο Καραμαλάκη γιατί δεν τον γνώρισα, τον γνώρισα πρόσφατα, αλλά με τις αρκετές και πολλές συζητήσεις που κάναμε μαζί, κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος, πρώτα άνθρωπος. Αυτό μου έδωσε και κατάλαβα και πίστεψα σε αυτόν. Έχει καλές διοικητικές ικανότητες, όπως μπορεί και να προγραμματίσει πολλά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε το κατεστημένο αυτό που υπάρχει 8 χρόνια και πριν 8 χρόνια, τα γνωστά που συζητάμε κάθε μέρα οι πολίτες, γιατί εγώ στο μαγαζί μου έρχονται συχνά πολλοί κόσμος και τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε. Από εκεί και πέρα τα ξέρουμε τα προβλήματά μας. Εγώ αισθάνθηκα αυτή τη φορά να είμαι ενεργή στο Δήμο μου, στο Δήμο Ηρακλείου, για να μπορέσω να φτιάξω πράγματα, mm-hmm. να μπορέσω να υλοποιήσω πράγματα. Έχω κάποιες γνώσεις, τις γνώσεις της εμπειρίας σίγουρα είναι πάρα πολύ εμπειρία, μεγάλη, αλλά τις γνώσεις στο κομμάτι το δικό μου, να μπορέσουμε να φτιάξουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να έχουμε τη γνώση, ο κύριος Καραμαλάκης με το επιτελείο του, τους συνεργάτες του, έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Κυρία Χερέτη, πάντα έχοντας ως επικέντρο την επιχειρηματικότητα, γιατί μέσα από τον κλάδο σας γνωρίζετε ουσιαστικά τα θέματα και τα προβλήματα του επιχειρήν στο Ηράκλειο. Ναι, βεβαίως, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις. Γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται, τι μελιγένεστε. Έχω ταξιδέψει τόσα χρόνια. Τι γίνεται στο εξωτερικό, τι γίνεται εδώ με εμάς. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι? Είναι ευκολονόητο αυτό. Πώς εννοείτε την ενίσχυση και τη βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις, κυρία Χερέτη? Άλλωστε, σας το μεγάλο ψάρι θέλει να βάλει το μικρό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Το μεγάλο ψάρι θέλει να βάλει το μικρό. Ήθελα να το προσθέσω και να το συμπληρώσω με ποια έννοια. Πώς εκάστοτε δημοτική αρχή μπορεί να βοηθήσει ή να σταθεί στο δίπλα, να σταθεί δίπλα στην επιχειρηματικότητα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Μπορεί να σταθεί με το, πώς να σου το πω τώρα, καταρχάς τα περίπτερα, να πάρω αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Που την προηγούμενη φορά που είχαμε δημοτικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι είχαμε. Όχι φεύγουν τα περίπτερα από τη δικαιοσύνη, όχι μένουν τα περίπτερα στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αυτές είναι όλες οι οικογένειες όμως. Να φύγουν να πάνε πού? Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Όχι κάποιοι, πολλοί νόμοι που το στηρίζουν αυτό το κομμάτι της μικρής επιχείρησης. Το περίπτερο είναι κοινωνικό λειτουργήμα. Τα έχω πει χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, είναι το εμπορικό κομμάτι. Είναι το κομμάτι που εμείς στηρίζουμε την οικονομία αυτής της χώρας. Και πόσο μάλλον της πόλης μας. Είναι πολλά θέματα. Αν τα βάλουμε κάτω θα μιλάμε πάρα πολύ.
Στο κομμάτι της προσφοράς. Οι συνάδελφοι τους οι άλλες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πολλά και μπορούν να σας κατατοπίσουν ή ίσως αν με κάνεις λες και μια άλλη φορά. Κυρία Χαιρέτη, το ζητούμενο βέβαια δεν είναι η θέση ενός περιπτέρου, δεν είναι όχι, η απομάκρυνση από ένα δρόμο ενός περιπτέρου, δεν χαλάει μια μικρομεσαία επιχείρηση που είναι ένα περιπτέρο, ότι είναι αισθητική μιας πόλης, είναι συνολικότερα, θέλετε όχι, να πείτε αυτά, αυτό αντιλαμβάνομαι. Αγγελική μου, αυτά φτιάχνουν. Πάντα υπάρχουν τρόποι, έτσι, και το έχω συζητήσει και με τον κύριο Καραμαλάκη, να δοθούν λύσεις. Mm-hmm. Όχι μόνο στο κομμάτι το δικό μας, αλλά σε όλα. Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ από ό,τι ήταν πριν τρεις εβδομάδες, δύο, έτρεχε εδώ μάχης Κρήτη στο νερό, μα έτρεχε τώρα. Δύο, τρεις μέρες, νεράκι καθαρό και με πίεση. Και να διαβάζω τις εφημερίδες τοπικές. Δεν υπάρχει νερό, δεν θα υπάρξει νερό. Δηλαδή, ας δούμε πραγματικά το πρόβλημα πια επιτέλους. Γιατί αυτό κουράστηκα. Ειλικρινά, όχι μόνο εγώ. Οι καταναλωτές μπαίνουν στο μαγαζί μου και οι φίλοι μου. Όλοι μας αυτό που ακούμε 8 χρόνια τώρα δεν φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται το πεζοδρόμιό μας. Είμαστε στο Ηράκλειο, στην πόρτα μας. Πρέπει να την ανοίγουμε. Δεν θα κρατάω τη μύτη μου εγώ για να μην μυρίζει το φρεάτιο, να φύγω το πρωί να πάω στη δουλειά ή να πάρω τα παιδιά μου να πάω σχολείο. Άλλο κομμάτι να πιάσουμε τώρα. Να πιάσουν το τι μάνα οι εργαζόμενοι. Αυτή η μάνα που τη βλέπω κάθε πρωί, πολλές μανάδες φυσικά, με το αυτοκίνητο γιατί πρέπει να πάνε στη δουλειά. Και παρκάζονται στη μέση και κλείνεται ο δρόμο. Συγγνώμη, το παιδί μου να πει να πάει σχολείο. Συγγνώμη, και να είναι ο άλλο που βιάζεται να πάει. Και να γίνεται ένα πανικό. Βέβαια, έχουμε και ωραία πράγματα. Είδα προχθές εδώ την αστυνομία να καθοδηγεί τα παιδάκια με ποδήλατα του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Ήταν ένα πραγματικά υπέροχο θέαμα να το βλέπω το πώς όμορφα καθοδηγούσαν αυτά τα παιδιά και μπράβο στην αστυνομία και στην τροχέα του Ηρακλείου που έδωσαν αυτό το όμορφο πράγμα. Είναι... Αυτή την καθοδήγηση των μικρών παιδιών και φυσικά αφέντη και οι μεγάλοι και οι μαμάδες, οι μπάδες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι οι δράσεις σε συνέχεια της ενίσχυσης της στήριξης ή καλύτερα της στήριξης της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρηματιών. Είναι για εσάς, κυρία Χαιρέτη, ένα δεύτερο μέλημα οι δράσεις όλων των φορέων και όλων των υπηρεσιών υπέρ του πολίτη και της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Κυρία Βουλγεράκη, το ότι να δουλεύεις ειδικά μια μικρή επιχείρηση σαν τη δική μας που έχουμε πάνω από 10-15 προμηθευτές, που πρέπει να έχουμε το νου μας σε 1000, που είμαστε πολλές ώρες, που μαζεύουμε το μεροκάματο 5-5-10-10 λεπτά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει αυτό το επάγγελμα, γιατί είναι σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι της πόλης μας. Είναι ένα κομμάτι της παράδοσης. Το περίπτερο υπάρχει από το 1929. Έχουμε μεγάλη ιστορία. Κύριε Χαιρέτη, εάν εκλεγείτε εσείς, εκλεγεί ο συνδυασμός του κυρίου Καραμαλάκη, η δική σας η πρόταση να μπει η αρχή της αναδιοργάνωσης, από πού εσείς λέτε ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά το πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε? Κοιτάξτε, αυτό θα είναι μια συζήτηση που αφορά όλους μας και που μου δίνεται η ευκαιρία με αυτό το ερώτημα που μου κάνεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω το τάδε θέμα, γιατί μπορεί να είναι πολλά που πρέπει να βάλουμε μπροστά η αρχή. Έτσι, όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Καραμαλάκης είναι ικανότατος να διευθύνει ένα δημοτικό συμβούλιο. Γιατί όπου λαλούν πολλά κουκόρια αργεί να ξημερώσει. Αγγέλα μου, ο κύριος Καραμαλάκης λοιπόν έχει την ικανότητα σε αυτό το τραπέζι με τους δημοτικούς συμβούλους να μπορέσει να κάνει την αρχή και να την τελειώσει. Οργανώνεις δηλαδή από τα μέσα, οργανώνεις από τα μέσα το Δήμο για να είναι πιο λειτουργικός, πιο ευέλικτος, για να βγεις έξω και να μπορέσεις... Να αρχίζουν και να τελειώνουν τα έργα. Να αρχίζει μια γειτονιά, πιάνουμε αυτή τη γειτονιά, τη φτιάχνουμε, ξεκινάμε την επόμενη. Αυτό είναι η οργάνωση. Δεν πιάνουμε, αυτό έχει προτεραιότητα, τι λέει η πλειοψηφία. Θα πρέπει όλοι μαζί, το μαζί. Αυτό ανακάλυψε με τον κύριο Καραμαλάκη.
ότι μαζί θα τα φτιάξουμε όλα. Mm-hmm. Μαζί, όχι εγώ κι αυτός. Μαζί όλοι. Δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι. Με την αντιπολίτευση, με την αντιπολίτευση. Μαζί. Είμαστε αντιπολίτευση. Μαζί. Είναι αντιπολίτευση. Μαζί θα τα φτιάξουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε ένα δήμο, σε ένα χώρο, σε μια οργάνωση, σε οτιδήποτε. Μαζί. Όταν δεν υπάρξει το μαζί, δεν θα κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Κι εγώ αυτό ανακάλυψα. Τον υποψήφιο δήμαρχο κύριο Καραμαλάκη. Ότι μαζί, μαζί θα τα κάνουμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και... για να σε μια ερώτηση από πού θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω. Όταν είμαστε μαζί, θα πρέπει να δούμε, να τραβήξουμε γραμμή. Έχετε απαντήσει. Έχουμε έχετε και απαντήσει. Το πρόγραμμά μας βέβαια. Έχετε απαντήσει, κυρία Χαιρέτη, για το πώς θα πρέπει να κινηθεί εφόσον εκλεγεί η νέα Δημοτική Αρχή κατά την δική σας την εκτίμηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημέρι από τον 984. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.